Την παρέμβαση της υπηρεσίας καθαριότητας προκάλεσαν οι εικόνες ντροπής που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός της Crete TV σε μια τεράστια έκταση στην Αλκαρνασσό, λίγα μέτρα από το μαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. Πολύ δουλειά θέλει, πάρα πολύ. Είναι ήδη το αυτοκίνητο φορτωμένο για να βγει έξω, γιατί κάποιοι έχουν πετάξει εδώ, έχει γίνει μια παράνομη χωματερή, κοιτάμε τώρα πώς θα την φτιάξουμε. Άλλα θα μαζέψουμε, να τα απομακρύνουμε για να καθαρίσει ο χώρος. Όμως τώρα πλέον είμαστε διατεθειμένοι πραγματικά να εξαντλήσουμε κάθε δυνατό κατασταλτικό μέσο, διότι έχουμε αντιληφθεί ότι χωρίς την καταστολή δυστυχώς τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν να πεταχθούν. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες τόνοι μπαζών, ογκοντών αντικειμένων και όχι μόνο, άρχισαν να απομακρύνονται από την επιμάχη έκταση και να οδηγούνται στον Χιτά Πέρα Γαλήνων, με την επιχείρηση Σκούπα να συνεχίζεται τις επόμενες μέρες με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης, η οποία είχε λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Υπάρχουν παντού, αλλά αυτή είναι η μεγαλύτερη. Δεν υπάρχει, πιστεύω. Ζέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλη. Συνεχίζουμε ακατάπαυστα την προσπάθεια εξορεϊσμού γενικότερα χωματερών ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης αποβλήτως στην πόλη. Μία εξ αυτών και η χωματερή της γνωστής Χαβούζας Αλικαρνασσού, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές στην πόλη. Συνολικά υπάρχουν 25 με 30 σημεία, τα οποία δυστυχώς συμπολίτες μας με έντονη παραβατικότητα βραδινές ώρες αποθέτουν ογκώδη αντικείμενα απόβλητα δύσκολα. Μέσα σε λίγες ώρες, τα αποτελέσματα της επιχείρησης Κούπα ήταν ορατά στη μεγαλύτερη αυτοσχέδια χωματερή στο Ηράκλειο και σε έναν χώρο όπου σχεδιάζεται η δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου κυκλικής οικονομίας. Οι ιδιώτες δεν τα πάνε όπως δεν τα πάνε στους Περαγαλίνους γιατί είναι μεγάλο το κόστος και τα αφήνουν όπου βρούνε. Πιο πολύ είναι κλαδιά και έπιπλα. Πολύ σύντομα τα πρόστιμα στους παραβάτες θα είναι ακόμη πιο τσουχτερά έως και 5.000 ευρώ, κάτι που θα συμβεί μέσω της επικαιροποίησης του κανονισμού καθαριότητας, ζήτημα που έρχεται προς ψήφιση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Ώστε να μπορεί πραγματικά ο υπάλληλος, ο δημοτικός αστυνόμος να επιβάλλει ή ο επόπτης καθαριότητας να επιβάλλει ένα πιο αυξημένο πρόστιμο, το οποίο ίσως να δράσει και ελπίζουμε αποτρεπτικά για όλους αυτούς τους παραβάτες. Έως 5.000 ευρώ. Ανάλογα με τα ογκώδη αντικείμενα που θα συλληφθεί να διαθέτει στον χώρο.